Καλησπέρα σας από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα Casonic Beast και Green Rose έρχονται αντιμέτωποι στο πρώτο match της Summer Development League, στο πρώτο δικό τους παιχνίδι σε αυτή την καλοκαιρινή νέα προσπάθεια, με την πρώτη μάχη να βγάζει νικητές σε Casonic Beast. Οι ομάδες οι οποίες συμμετείχαν στην χειμερινή Development League. Από τη μία, οι Casonic Beers τερμάτισαν στην πέμπτη θέση με ρεκόρ 19-7, ενώ από την άλλη το Green Road κατάφερε να τερματίσει στην 8η θέση με 11 νίκες και 15 ήττες. Αμφότερες οι ομάδες στοχεύουν σε μια καλύτερη πορεία στο Summer League, ενώ το Green Rose ξεκινάει με το τρίποντο του Τριτάκη, ο οποίος θα κάνει το 0-3. Από κοντά θα έρθει και το καλάθι για τους Casonic Beers, διαχείρος Χατζημιχαήλ. 2-3 το σκορ. Τριτάκης, από μέσα απόσταση αστοχή στην προσπάθειά του ο Λόλος. Ασμακόπουλος αφήνει έξω Χατζη Μιχαήλ στη γωνία. Μπορεί Στέλ να πάει προς τα μέσα, έχουμε σφύριγμα για φάουλ. Το πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση, πρώτο ματικό για το Green Rose. Γιώργος Ζιγούρης, τον πιέζει ψηλά ο Ροζάκης. Εκτελεί αστοχή. Το rebound σε πράσινα χέρια και συγκεκριμένα του Τριτάκη, ο οποίος αφήνει τώρα στον Ροζάκη. Αναλάβει την εκτέλεση εκείνος, αστοχή. Πάραμε το 2-3. Δεν είναι καλή πάσα, θα γίνει το λάθος από τους Casonic Beers. Δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη με αυτή την πάση του Ασημακόπουλος. Έχουμε και την αλλαγή για τους γηπεδούχους. Το μάτς πέρασε μόλις ο Προστιλιακός. Μητσάκης σηκώνεται αστοχή ο Τριανταφυλόπουλος. Θα πίσω από την πλάτη για τον Ασημακόπουλο, ο οποίος σταματάει τώρα για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Αναλάβει εκείνος την εκτέλεση, δεν είναι καλό το σούτ. Τριανταφυλόπουλος, Τριτάκης από τα δεξιά, θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα, όχι. Δεν κατέληξε στο καλάθι μπάλα. Η κατοχή είναι για τους πράσινους. Ροζάκης. Είναι ξανά, έχει βάλει πλάτη ο Λόλος. Φτάνει στα χέρια την μπάλα και πάλι δεν είναι αδύναμο το σουτ. Θα βρει σίδερο. Ασημακόπουλος κατεβάζει για τους Casonic Beers. Φαίνει και εκτελεί αμέσως αλλά ο Ζιγούρης. Το rebound στα χέρια του Λόλου. Θα χάσει ο Τριανταφυλόπουλος, Χατζη Μιχαήλ στο κλέψιμο, πάει και στο ένας με έναν. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση με το αριστερό layup. Τον δυσκόλεψε η πίεση του Ροζάκη. Τριτάκης, απλωμένο χέρι και φάουλ από τον Κόρνη. Πρώτο μαδικό και για τους γηπεδούχους. Thank you.
Καταφυλόπουλος, Ροζάκης, μπάλα στα δεξιά, όλος έχει βάλει πλάτη, προτιμάει να παίξει με τον Τριτάκη. Αναλάβει την εκτέλεση εκείνος, είναι άστοχος, το σκορ δεν αλλάζει, παραμένει στα χαμηλά 2-3, το σκορ με 5-55 ακόμα. Να πούμε στο πρώτο δεκάλεπτο αρκετά στοιχεία στοχές οι δύο ομάδες σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μόλις 5 πόντι σε σχεδόν 4,5 λεπτά μάτς. Χατζη Μιχαήλ σηκώνεται μπροστά από τον Λόλο, θα ευστοχίσει. 4-3. Λόλος με το δεξί, δεν θα βρει στόχο. Απλώνει το χέρι του Τριανταφυλόπουλος και κάνει το φάουλ, το οποίο είναι και το δεύτερο για το Green Rose, αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους στη θέση του Ροζάκη. Περνάει ο Καναβάρος. Ο Μιχαήλ ανεβάζει ταχύτητα, πάει προς τα μέσα, έπαιξε τα πόδια τον Λόλο, ο οποίος έκανε το φάουλ. Τρίτο ομαδικό τώρα για τους πράσινους. Στην πρώτη προσπάθεια ο Χατζη Μιχαήλ, δεν άλλαζε το 4-3 μετά την πρώτη βολή. Ευστοχή τώρα στην δεύτερη για το 5-3. Καναβάρος κρατάει, δεν περνάει η πάσα του ωστόσο από τον Ζιγούρη, ο οποίος βγάζει μια τρομερή πάσα. Φτάνει μέχρι το τέλος, αλλά δεν μπορεί να την παράσει το καλάθι ο Προσφυλιακός. Τριανταφυλόπουλος. Καναβάρος. Ξανά για τον Τριανταφυλόπουλο, θα πάρει το τρίποντο εκείνος, είναι αρκετό ύψος το σούτ. Το rebound στα χέρια του Ζιγούρη. Μακόπουλος βρίσκει εμπόδιο εκεί από τον αντιπαλό του. Χατζη Μιχαήλ αφήνει στη γωνία, ο τρίποντο είναι άστοχο. Μακόπουλος εκεί ψηλότερα από όλους θα πάρει το επιθετικό rebound. Χατζη Μιχαήλ του έδωσε ο χώρο ο Λόλος, δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Καναβάρος τώρα θέλει να ανεβάσει ταχύτητα και έχουμε φάουλ από τον Βαγγέλο Ζιγούρη. Τριτάκης, Καναβάρος. Φτάνει ξανά ο Τριτάκης στα δεξιά αυτή τη φορά. Προσπάθησε να παίξει με τον Λόλο, θα γίνει το κλέφτο από τον Ζιγούρη. Η πίεση του Καναβάρου έφερε το φάουλ, το οποίο είναι και το τρίτο. Το τέταρτο, με συγχωρείτε, για το Green Rose. Ροζάκη στο μάτι, όπως και ο Κοπανίτσας για τους φιλοξενούμενους, ενώ θα έρθει γρήγορα το καλάθι από τον Προσφυλιακό για το 7-3. Κλέψιμο τώρα από τον Ασημακόπουλο, πάει από τα δεξιά, αφήνει έξω. Σιγουρής δίστασε να το πάρει, Χατζη Μιχαήλ. Από τη γωνία το τρίποντο είναι άστοχο. Ασημακόπουλος σε ακόμα ένα επιθετικό rebound. Παίρνει ξανά την μπάλα στην κατοχή του. Παίζει με πλάτη. Θα γίνει το κλέψιμο, να δούμε. Η μπάλα κατάληγε εκτός και είναι για το Green Rose.
Αφήνει έξω για τρίτο ο Τριανταφυλόπουλος, το rebound στα χέρια του Ζιγουρή και από εκεί. Ο Ασημακόπουλος θα βρει τον Χατζη Μιχαήλ. Θέλει να πάει κοντά, εκείνος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 9-3. Αλλαγές τώρα μάλλον για τους πράσινους. Αποστολόπουλος και Μακόπουλος. Έχουμε θυμαστό πρόσωπο του Χατζη Μιχαήλ. Ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό, πρέπει εκεί. Στην προσπάθεια να ξεφύγει ο παίχτης του Green Rose να τον βρήκε. Στο σαγόνι, αν δεν κάνω λάθος. Στο 13. Το σούτ αμέσως είναι άστοχο από τον Καναβάρο. Σηκώνεται το Χατζη Μιχαήλ, είναι άστοχος. Τριτάκης. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου. Ωραία εδώ κίνηση από τον Καναβάρο, ο οποίος έφτασε μέχρι το τέλος για το 15. Καλά μετά από πολλή ώρα για τους πράσινους. Το πρώτο καλάθι. Ήταν αυτό που άνοιξε και το σκορ στο μάτς, το τρίποντο του Τριτάκη. Ο Καναβάρος τώρα μπόρεσε και βρήκε το πρώτο δίποντο για το Green Rose. Έκανε στο 15. Ενώ έχουμε τώρα ένα χτύπημα στον Ζιγούρη, αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι στο παρκέ και δείχνει να πονάει. Έψε την κορυμπάντα, ωστόσο δεν μπόρεσε να βρει την πάσα. Ασημακόπουλος σηκώνεται, έχουμε επιθετικό φάουλ. Ροζάκης. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Τριτάκης πήρε το τρίποντο, αστόχησε. Ασημακόπουλος τώρα. Τσεκάρει την κίνηση του Ζιγούρη, παίζει με τον Χατζη Μιχαήλ. Θα πάει μέχρι το τέλος εκείνος. Θα πάρει και το φάουλ. 12-15.
μια βολή τώρα για τον παίχτη των Κασών, η Μπίρς θα τη βάλει και θα γράψει το 13-5. Ροζάκης, Χρυσάφης, Λόλος στο ύψος των βολών, πάνω του Ασημακόπουλος. Θα πάρει το σουτ ο Αποστολόπουλος, δεν μπόρεσε να βρει το στόχο. Άρης Μιχαήλ, πάει μέχρι το τέλος του δρόμου, 15-5, σε διψήφιο αριθμό. Πλέον η διαφορά στο συν 10, η Κατσόνικ Μπίρς. Κριτάκης, 10 δευτερόλεπτα τώρα όλα για το Green Rose. Χρυσάφης πιέζεται, καταφέρει να συγκρατήσει, Ροζάκης αφήνει έξω. Διείσδηση θα φέρει και το καλάθι στην λήξη του χρόνου από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος θα γράψει το 15-7, το οποίο είναι και το σκορ έπειτα από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ το 15-7. Η Κασόνικ Μπίρς ήταν εκείνοι που είχαν τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο και έχουν στα χέρια τους αυτή την διαφορά των 8 πόντων τώρα. Τριανταφυλόπουλος δεν μπόρεσε να βρει την πάσα για τον συμπαίκτη, για τον Δημητρόπουλο. Η πίεση τον δυσκόλεψε αρκετά και τον ανάγκασε να πετάξει εκτός την μπάλα. Ασημακόπουλος εκτελεί από μέσα απόσταση, επιθετικό rebound για τους γηπεδούχους και καλάθι από τον Λίκο. Για να ανεβάσει ξανά τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό, 17-7. Ροζάκης. Τριανταφυλόπουλος θα πάρει τελικά την εκτέλεση, δεν θα βρει το τρίποντο. Χατζη Μιχαήλ. Γυρίζει, αφήνει στον Ασημακόπουλο. Δεν μπορούν να βρουν διάδρομο να πάνε προς την αντίπαλη ρακέτα οι Κασόνικ Μπίρς και θα κάνουν και το επιθετικό φάουλ επάνω στον Αποστολόπουλο. Δεύτερο προσωπικό φάουλ του Ασημακόπουλου. Πρώτο ομαδικό για τους Κασόνικ Μπίρς. Ροζάκης. Αποστολόπουλος, ωραία τρίπλα, θα δεχτεί την απόσταση από τον Λίκο. 8 δευτερόλεπτα στην διάθεση των φιλοξενούμενων. Μπάλα σε χέρια του Τριανταφυλόπουλου. Θα του μείνει μπάλα στα χέρια, δεν μπορούσε να εκτελεθεί έγκαιρα νομίζω. Πρέπει να μην είχε δει το ρολόι ο παίχτης του Green Rose, γι' αυτό τα βάζει και με τους συμπαίκτες του, που δεν τον ενημέρωσαν ότι τελειώνει ο χρόνος, όπως και να έχει το ρίμπαλα. Είναι στα χέρια του Ασημακόπουλου. Εκτελεί εκείνος αστοχή. Η μπάλα καταλήγει εκτός και είναι για το Green Rose. Παρά την φιλότιμη προσπάθεια του Λίκου να συγκρατήσει την κατοχή για την ομάδα του. Πλησία στην αντιπαλήρα και το Ροζάκης, δεν μπόρεσε να πάρει κάτι. Νέα ευκαιρία για τους πράσινους, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Από τη γωνία εκτελεί ο Αποστολόπουλος αστοχός. Τζιγκούρης για 3, άστοχος και αυτός. Παραμένει το 17-7. Χωρίς πόντο μέχρι στιγμή. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν ούτε τώρα να φέρουν το πρώτο δίποντο της περίοδου. Πιέζει ψηλά ο Ροζάκης.
κάνει βήματα. Μεταφορά βασικά ο Ζιγούρης. Να χάπει όλους στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους όπως και ο Καναβάρος ο οποίος επέστρεψε. Παίρνει τώρα την μπάλα και το σκρίν από τον Λόλο, εκτελεί αδύναμα. Μπονής παίζει με τον Ζιγούρη. Νίκος είναι εκεί για να δώσει το σκρίν. Θέλει να πλησιάσει, χάνει την μπάλα από τα χέρια του και εκείνη καταλήγει εκτός. Ροζάκης, Καναβάρος παίρνει και εκτελεί αμέσως, θα βρει σίδερο. Η μπάλα παραμένει στους πράσινους, νέα χέρια από τον Τρικάκη, ο οποίος θα πάρει το φαουλ και παράλληλα τις δύο βολές. Αλλάγει τώρα για τους Κασόνικ Μπιρς με τον Βάγγελο Ζιγούρη να επιστρέψει το μάτς. Όπως και ο Γιώργος Ζιγούρης. Τρυτάκης θα βάλει την δεύτερη με το 17-8. Γρηγόρη απάντησε από τους Κασόνικ Μπιρς για το 19-8. Τρυτάκης, Καναβάρος. Η αντίθετα το σκρίν του Λόλου. Τρυτάκης υποδέχεται την μπάλα στα πόδια. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση του Green Rose. Σηκώνει το Τρυτάκης υπό πίεση. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Ζιγούρης παίζει με τον Ασημακόπουλο, ο οποίος θέλει να πλησιάσει. Δεν φοβάται τον Λόλου, ωστόσο δεν μπόρεσε να φέρει το δίποτε στην ομάδα του. 5 και 20 ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. Ανεβαίνει κάπως ο ρυθμός του παιχνιδιού, ωστόσο οι δύο ομάδες παραμένουν ασοφιές. Γκόνης είδε το κόψιμο του Ζιγούρη, του πέρασε την νέα ασίστ. Εκείνος άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 21-8. Τρυτάκης, Καναβάρος, πέρασε πάσα του για τον Ροζάκη, από κοντά δεν μπορεί εκείνος. Το τρίποντο είναι άστοχο από τον Ζιγούρη. Ο Ροζάκης τώρα παίρνει για να κατεβάσει. Τρυτάκης, πάει με φόρα, γκρεμίζει τον αντίπαλο του στο έδαφος και έχουμε επιθετικό φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, ή έχει δοθεί απλά η κατοχή της Κασόνικ Μπιρς. Out έχει δοθεί, δεν είναι επιθετικό φάουλ. Ενώ έχουμε και το time out. Επιστροφή στην δράση με 4-14 ακόμα να απομένουν μέχρι τη λήξη του πρώτου χρόνου. Μπάλα κατέληξε εκτός, κρέμισε και το πινακάκι εκεί που βρίσκεται στον πάκο των Κασόνικ Μπιρς. Το τρίποντο είναι εύστοχο από τον Προσιλιακό, ο οποίος ανεβάζει το σκορ στο 24-8. Ισάφης
πάσα του καταλήγει σε αντίπαλο. Μακόπουλος. Ζιγούρης θα εκτελέσει το τρίποντο. Βρήκε σίδερο η προσπάθειά του. Ανεβάζει τώρα ταχύτητα ο Τριτάκης. Καναβάρος εκτελεί για 3. 24-11. Ζιγούρης. Το Σιλιακός θα πάρει και αυτό το σούτ, θα βάλει και αυτό το σούτ. 27-11. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον παίχτη των Casonic Beers, ο οποίος πάει τη διαφορά στους 16. Θα μειώσει τώρα ο Καναβάρος με το καλάθι και φάουλ. 27-13. Στο μας επιστρέφει ο Αποστολόπουλος για τους πράσινους, όπως και ο Χατζη Μιχαήλ για τους γκρι. Ας όμως την συμπληρωματική βολή ο Καναβάρος. Ζιγούρης ζητάει το screen, το παίρνει από τον Λίκο. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα, κατέληξε πάνω του Αποστολόπουλος, ο οποίος έκανε το φάουλ και στέλνει τον αντίπαλό του στις βολές. Έστοχος στην πρώτη ο Ζιγούρης. Αστοχή στην δεύτερη. Το σκορ στο 28-13. Η Σάφη σηκώνεται. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Ζιγούρης. Στήριγμα για φάουλ χαμηλά από τον Χρυσάφη. Δεύτερο ομαδικό για τους πράσινους. Λίκος αφήνει έξω στον Προσιλιακό, θα το πάρει και αυτό μέσα, είναι ζεστός. 31-13. Με το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο του καυτού Προσιλιακού. Δεν μπορεί να απαντήσει ο Καναβάρος, μπαλά έξω στον Χρυσάφη. Ο Λόπουλος θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Λίκος είναι και για το rebound. Γκόνης. Σιγούρης, 1.40 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πάνω το Χρυσάφης. Προσιλιακός, τι κάνει. Έχει αγριέψει για τα καλά. 34-13. Χρυσάφης. Θέλει να πάει μπροστά μέσα ο Αποστολόπουλος. Δεν μετράει ότι έγινε στη συνέχεια, καθώς το φαουλ έχει γίνει χαμηλά. Τελεύσουν έγκαιρα. Πρέπει να γίνει κάτι λάθος με το χρονόμετρο. Ενώ έχουμε το time out για τους Casonic Beers. Αλλά είναι στους φιλοξενούμενους, καθώς υπήρξε ένα θέμα με το χρονόμετρο νωρίτερα και έτσι η κατοχή παρέμεινε σε αυτούς, ενώ
Μπήκαμε στα τελευταία 58 δευτερόλεπτα του δεύτερου δεκαλέπτου με τον Τίτα εκεί τώρα να είναι στη μέρος στη γραμμή των Βολών. Εύστοχος στην πρώτη, 34-14. Εκτελεί την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή, 34-15. Προσφυλιακός, πέρασε ωραία, πάσα για τον Λίκο. Θα πάρει το φάουλ εκείνος, αλλά τα χειροκροτήματα πάνε στον Προσφυλιακό για την πολύ ωραία πάσα, η οποία έφερε την συνεργασία που οδήγησε τελικά στο φάουλ. Άστοχος ο Λίκος στην πρώτη, εισπράττει και αυτή στο χειροκρότημα τώρα. Έξω και η δεύτερη, 0-2 από τον ψηλό των Gastonic Birds. Σαν ευαίσθηση μετά ακόμα Σάφης. Αποστελόπουλος τάχνει την πάσα, περνάει για τον Τριτάκη, ωστόσο εκείνος μπέρδεψε τον διαιτητή νομίζω με συμπαίκτη. Σιγούρης εκτός ισορροπίας πήρε το σουτ και υποπίεση μάλιστα, 36-15. 11 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους πράσινους. Τριτάκης προσφύγεται. Αποστολόπουλος σταματάει την τρίπλα του. Δεν μπορεί να βρει το δίποντο και τι κάνουμε στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου με το σκορ στο 36-15. Φύγαμε και στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Gastonic Birds να κρατούν σταθερά το προβάδισμά τους και μάλιστα να έχουν χτίσει μια απόσταση ασφαλείας, μια αρκετά καλή απόσταση με το σκορ στο 36-15. Τριανταφυλόπουλος θα πάρει το τρίποντο, το rebound στα χέρια του Γιώργου Ζιγούρη, ο οποίος κατεβάζει κιόλας. Χατζη Μιχαήλ, Προσφυλιακός, ο οποίος ήταν πάρα πολύ εύστοχος στο δεύτερο δεκάλεπτο πίσω από τα 6.75. Με το δεξί ο Ζιγούρης δεν μπορεί να βρει στόχο. Αποστολόπουλος, αστόχος. Χατζη Μιχαήλ, στα δεξιά η μπάλα στον Ζιγούρη, στο έδαφος ο αντίπαλός του, δεν μπορεί ωστόσο να τελειώσει την φάση ευστοχώντας. Μέχρι μέσα όλο το δρόμο ο Τριτάκης για το 36-17. Πίεση ψηλά από το Green Rose, το η οποία θα φέρει και το επιθετικό φαουλ του Ζιγούρη. Η κατοχή είναι για τους πράσινους. Αμέσως για τρεις, αλλά άστοχα. Ο Δημητρόπουλος. Σιγούρης. Χατζη Μιχαήλ. Έχει μπροστά του τον Λόλο, έχει γίνει το φάουλ. Μετράει κανονικά το καλάθι του Χατζη Μιχαήλ με μια απόφαση με την οποία διαφωνεί ο Αποστολόπουλος, θεωρεί πως έχει γίνει χαμηλά η παράβαση. Χατζη Μιχαήλ, ο ίδιος πήρε το επιθετικό rebound έπειτα από την αδράνεια των πράσινων, ωστόσο δεν τους τιμώρησε. Στολόπουλος
Μακόπουλος θα κάνει, ο Δημητρόπουλος θα κάνει βήματα. Γιάννησαμε και το πρώτο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Η διαφορά παραμένει στο σύν 21 για τους Kasonic Bears, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Γκόνης εδώ θα κάνει βήματα. Τάκη στενά πέρασε και ανάμεσα από δύο. Καταφέρει να βρει την πάσα για τον Λόλο, ο οποίος θα στοχίσει στη συνέχεια. Γκόνης. Χατζη Μιχαήλ. Κόβει ο Ζιγούρης, προτιμάει να παίξει με τον έτερο Ζιγούρη. Θα εκτελέσει εκείνος για τρεις. Τάκης κρατάει. Πάει όλο τον δρόμο προς τα μέσα. Έχουμε το φάουλο από τον Γιώργο Ζιγούρη. Δεύτερο ομαδικό για τους Kasonic Bears και βολές για τον Τριτάκη. Ο Ζιγούρης τώρα θα καθίσει τον πάγκο, όπως και ο Κόνης τελικά. Μακόπουλος και Λύκος πέρασαν στο παρκέ για τους Γκρι. Μέσα η δεύτερη. Το 18 στο συν 20 πλέον η Kasonic Bears. Ο Σημακόπουλος στη φλιπάσα δεν είναι καλή. Και Ανταφυλόπουλος θέλει να φύγει στον ευνηδιασμό. Το παίζει καλή άμυνα, αλλά θα κάνει το φαουλ τελικά ο Ζιγούρης. Και θα στείλει αυτή την φορά τον Τριανταφυλόπουλο στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη, αναπήδησε δύο φορές εκεί και μπέρδεψε τον Λύκο, ο οποίος πήδηξε σε λάθος χρόνο. Από τη γωνία το σούτ είναι για δύο πόντους. Θα έρθει το καλάθι για χειρός Μαχαβιόλου για το 38-20. Λόπουλος μπροστά του μόνο ο Ζιγούρης, ο οποίος τον παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα. Άπλος στο χέρι του εκεί, κανονικότατα. Χατζη Μιχαήλ πάει από τα δεξιά κόντρα σε τρεις αντιπάλους. Δεν θα μπορέσει να φέρει κάτι για την ομάδα του. Αποστολόπουλος βρέθηκε στο έδαφος, Τριανταφυλόπουλος τώρα στα 6 δευτερόλεπτα. 4-3 πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση. Για να πασάρει δεν νόμιζε ότι είχε δει το ρολόι ο Τριανταφυλόπουλος. Υπάρχει λήξη του χρόνου επίθεσης, αλλά να δούμε τι έχει γίνει. Υπάρχει πόδι, μόλις το 1 δευτερόλεπτο. Έτσι ο χρόνος ανανεώνεται, έχουμε 14 για τους πράσινους. Αποστολόπουλος για τρεις, εύστοχος, 38-23. Προσφυλιακός βρίσκει την πάσα για τον Χατζη Μιχαήλ. Πάει κόντρα σε δύο εκείνους ξανά, θα κάνει βήματα. Καταφέρει να μπουν καλά στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Kasonic Bears καταφέρει να βρουν μόλις δύο πόντους σε αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά της τρίτης περίοδου. Τριανταφυλόπουλος στα στοχή. Ο
Παύλος, ο Ψηλιακός πάει γρήγορα πάνω του. Ο Δημητρόπουλος, έχουμε φάουλ από τον Αποστολόπουλο. Νίκος είναι επαναφορά. Χατζη Μιχαήλ. Θέλει να αποστάρει, έχουμε φάουλ από τον Βαχαβιόλο. Δεκατεσάρι για τους Kasonic Bears. Συγκρατήσουν την μπάλα εντός γραμμών οι πράσινοι. Η κατοχή παραμένει στους γκρι. Βασιλιακός πήρε την εκτέλεση, βρήκε σίδερο αυτή τη φορά. Βρυτάκης για τρεις άστοχος. Ο Δημητρόπουλος, 4 και 15 ακόμα στην τρίτη περίοδο, σταθερά μπροστά η Κρή, η οποία είναι τώρα στην επίθεση με τον Ασημακόπουλο. Θέλει να πάει προς τα μέσα, έχουμε φάουλ από τον, τον Καναβάρο. Στο μάτς επιστρέφει ο Γιώργος Ζιγούρης στην θέση του Ευαγγέλου Ζιγούρη, ενώ ο Ασημακόπουλος είναι στημένος στη γραμμή. Εκτελεί την πρώτη, θα τη βάλει. 39-23. Έξω η δεύτερη. Καναβάρος. Ήρθε ένα δύσκολο layup. Ζιγούρης τώρα κατεβάζει για τους γκρι. Πάει στο post-to-post, δεν μπορεί να τελειώσει κάτι, πρέπει να έχει προσγειωθεί και η Άτσαλα στο παρκέ ο Ζιγούρης. Δείχνει να πονάει στην μέση. Θα του παρασχεθούν τώρα οι πρώτες βοήθειες και εμείς θα επιστρέψουμε με την επανέναρξη του μάτς. Τρεις ή μισή λεπτά ακόμα μας χωρίζει μέχρι την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Το σκορ στο 39-23. Καναβάρος θα πάρει τελικά το τρίποντο, δεν είναι καλό. Ασημακόπουλος βάζει πλάτη, θέλει να πλησιάσει, θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. 41-23. Συν 18 πλέον οι γηπεδούχοι έπειτα από την πολύ ωραία προσπάθεια του Ασημακόπουλου, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην γραμμή για την συμπληρωματική βολή. Θα τη χάσει λίγο στο επιθετικό rebound. Θα πάρει και την εκτέλεση. 41-43, με συγχωρείτε, 23. Τετράποντο από αυτή την φάση για τους Kasonic Bears, οι οποίοι θα κάνουν και το κλέψιμο. Ασημακόπουλος πάει ξανά στην διείσδυση, αφήνει έξω αυτή τη φορά. Γκόνης, Καναβάρος εκτελεί και ευστόχη. 46-23. Προσιλιακός, με συγχωρείτε. Πήρε την εκτέλεση ο Προσιλιακός. Βγήκε ξανά το τρίποντο. Πλέον εκτόξευσε την διαφορά στο σύν 23. Ενώ θα γίνει και το κλέψιμο τώρα. Χατζη Μιχαήλ παίζει με τον Γκόνη, κόντρα στον Τριτάκη, θα πάρει το φάουλ
ανέβασουν εντασίτης τώρα οι Casonic Beats, βγαίνουν γρήγορα μπροστά και αρκετά δυναμικά, γι' αυτό και έχουν καταφέρει να ξεφύγουν στο σύν 23, με τον Κόνι τώρα να έχει ευκαιρία να ανεβάσει κι άλλο την απόσταση. Και η δεύτερη από τον Γκόνι. Ροζάκης. Αποστολόπουλος. Περνάει για τον Τριτάκη. Έχουμε φαουλ χαμηλά από τον Ασημακόπουλο. Τέταρτο ομαδικό για τους Casonic Beards. Αποστολόπουλος παίζει με τον Τριτάκη, γυρίζει εκείνος στο στοχή. Γκόνης συγκρατεί, ωστόσο θα χάσει στην συνέχεια με την βουτιά του Τριτάκη. Ροζάκης από το ύψος των βολών, 46-25. Μακόπουλος βάζει πλάτη. Θα γίνει το φαουλ από τον Ροζάκη. Έτσι όμως την πρώτη. 47-25. Μέσα και η δεύτερη. Για το 48-25. Ροζάκης σταματάει την τρίπλα, αφήνει τον Αποστολόπουλο. Παίρνει και πάλι. Μεσάφης, 8 δευτερόλεπτα για τους πράσινους. Αποστολόπουλος γυρίζει, βρίσκει μπροστά τον Λύκο. Στα 2 δευτερόλεπτα ο Ροζάκης προσποιείται. Δεν είδε το ρολόι, τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Δεν μπόρεσαν να εκδηλώσουν επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Και έτσι έγινε το λάθος. Το 48-25 παραμένει με 1 και 13 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μακόπουλος στο έδαφος ο Ροζάκης. Επιθέτει φαουλ από τον παίχτη των γηπεδούχων. Θα καθίσει τώρα στον πάγκο Ασημακόπουλος. Θα πάρει την θέση του ο Ευάγγελος Ζιγουρής. Τριτάκης, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Αποστολόπουλος βρίσκει σε 2. Το φάουλ έχει γίνει. Δεν κατάλαβα από ποιον έχει γίνει. Ωστόσο, συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά και από τις 2 ομάδες. 48-26 τώρα. Ζιγούρης προσποιείται, έπαιξε με τον Λύκο, δεν πέρασε η πάσα. Διορθώνουν το λάθος οι Casonic Beards. Χατζη Μιχαήλ πάει μέχρι το φινάλε. 48-50 με συγχωρείτε. 27. Αποστολόπουλος επιδητή. Βρίσκει το χέρι του ο Λύκος. Θα του κάνει το φάουλ. Τα 28 τώρα με την πρώτη εύστοχη βολή.
του Αποστολόπουλου. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει. Λίγος πήδηξε μόνος του για το rebound. 7 δευτερόλεπτα, Χατζη Μιχαήλ. Στα 3 τώρα, Λίκος. Πρέπει να πάρει κάποιος το σούτ. Προλαβαίνει το ρολόι ο Χατζη Μιχαήλ. Αστοχή. Και έτσι έχουμε το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 50-28. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η τέταρτη και τελευταία περίοδος της αναμέτρησης. Η πλαστικά μέχρι στιγμής βγαίνει προς τους Κασόνικ Μπίρς, οι οποίοι δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην σημερινή αναμέτρηση από το Green Rose. Προηγούνται με 50-28 και δείχνουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του μάτς. Από την κορυφή τώρα θα πάρει το σούτ ο Δημητρόπουλος, θα στοχίσει, είναι ευκαιρία, αστοχεί και αυτή από τους πράσινους. Χατζη Μιχαήλ. Παίρνει ξανά. Θα εκτελέσει υποπίεση για τρεις. Δεν του δημιούργησε κανένα πρόβλημα ο Λόλος. 53-28. Λόλος, νέα μονομαχία τώρα ανάμεσα στις δύο. Δεν μπορεί να νικήσει τον Χατζη Μιχαήλ, ο οποίος κατεβάζει τώρα για τους Γκριν. Περφυλιακός, πήρε και αστόχησε στο σουτ τριών πόντων. Ροζάκης, πάσα του είναι αρκετά δυνατή. Δεν μπορούσε να υποδεχθεί εκεί ο Δημητρόπουλος, έγινε το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Λάθος τώρα από την πλευρά των Κασόνικ Μπίρς. Τριτάκης. Βρίσκει πάνω στον Ζιγούρη. Βάλα στον Δημητρόπουλο. Λόλος βάζει πλάτη, γυρίζει με το δεξί, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Γκόνης καθαρίζει το rebound και αφήνει στον Ζιγούρη για να κατεβάσει και να οργανώσει εκείνος την επίθεση της ομάδας του. Πάει να φύγει μέσα ο Ζιγούρης, θα πάρει το φάουλ. Βόλες για τον παίχτη των Γκρι, έπειτα από το πρώτο μαδικό του Green Rose. Εύστοχος στην πρώτη. 54-28. Θα βάλει και την δεύτερη για το 55-28. Ο Πανίτσας πάει όλο τον δρόμο. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ωστόσο. Μιχαήλ, πατάει γερά, σηκώνεται, το rebound στα χέρια του Τριτάκη. 3-3 στην επίθεση, Ροζάκης, ανενόχλητος έξω ο Κοπανίτσας, τον είδε, του πέρασε την πάσα, θα τι κάνει ασίστ εκείνος, 55-31. Τσιγούρης από μέση απόσταση με τη βοήθεια του ταμπλό. 57-31. Ροζάκης. Κοπανίτσας περνάει από τον Προσιλιακό. Παρά ξανά στον ίδιο. Πιέζεται από τον Γκόνη, αλλά αντικανονικά, όπως λέει ο διαιτητής. Άβλωσε αντικανονικά εκείνο στο χέρι του πίσω. Και κάνει το πρώτο μαντικό των Κασόνικ Μπίρς. Καναβάλλος τώρα στο παρκέ για τους πράσινους, όπως και ο Τριανταφυλόπουλος. Λόλος θα πάρει την προσπάθεια. Θετικό rebound του Τριτάκη, κλείνεται και από δύο. Βρίσκει ωστόσο την πάσα για τον Κοπανίτσα, είναι για τρεις το σουτ. Θα βρει σιδερό. Γιώργος Ζιγούρης,
αλλάζει ωραία κατεύθυνση, θα πάρει την τάπα ωστόσο από τον Λόλο. Η μπάλα παραμένει σε χέρια τον Γκρι. Ζιγούρι ξανά κοντρά στον Λόλο, ούτε τώρα μπορεί να τον νικήσει. Μητσάκης. Έχουμε το φάουλ. Είναι μάλιστα το τέταρτο το φάουλ του Γιώργου Ζιγούρι. Δεύτερο ομαδικό, τον Καθήνι Μπίρς. Τριανταφυλόπουλος αναλαμβάνει την εκτέλεση. Παραλέγει η αερμπολή προσπάθεια. Δεν αλλάζει το 57-31. Η διαφορά παραμένει στο σύν 26. Και με 5 και 48 νομίζω πως η Kasonic Beers είναι αγκαλιά με την πρώτη της νίκη στην Summer Development League. Άρα λίγο να πάρει και το καλάθι εδώ ο Ζιγούρης, του δίνει υποτικά το χέρι ο Λόλος. Είναι θερομαδικό και για τους φιλοξενούμενους. Στόχος την πρώτη. Θα χάσει την δεύτερη. Το σκορ στο 58-31. Πάει γρήγορα στην επίθεση ο Τριανταφυλόπουλος. Μπούρης τον παρεμποδίζει από πίσω ο αντιπαλός του. Η κατοχή παραμένει στους γκρι. Σιγούρης αφήνει έξω. Χατζη Μιχάηλ είναι μόνος του, θα πάρει το τρίποντο, το σουτ στο σίδερο. Δεύτερο λεπτά στην διάθεση των γηπεδούχων. Χατζη Μιχάηλ. Φάση βγάζει τον Προσιλιακό στο τρίποδο για εκείνος πυροβολή για το 61-31. Στο συν 30 πλέον οι Kasonic Beers, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν θα φτάσουν σε μια άνετη επικράτηση. Θα συγχάει τώρα στο ένας με έναν, θα τελειώσει τη φάση αλλά άστοχα. Φάουλ από τον Γιώργο Ζιγούρη. Θα καθίσει τον πάγκο μαζί με τον Γκόνη. Λύκος και Ασημακόπουλος επιστρέφουν στο παρκέ για αυτά τα τελευταία 4 και 39 που απομένουν στο μάτς. Λόλος υποπίεση, δεν μπορεί να βρει το δίποντο. Ατζη Μιχάηλ. Προσιλιακός στο lay-up, βάζει και τίποτα, για όχι μόνο το τρίποντα ο Προσιλιακός. 63-31. Τριτάκης, άστοχος στο τρίποντο, ο Προσιλιακός κατεβάζει. Χατζη Μιχάηλ. Λύκος. Ζιγούρης στον Ασημακόπουλο. Ξανά Ζιγούρης. 7 δευτερόλεπτα για τους Kasonic Beers. Ασημακόπουλος 4 δευτερόλεπτα. Λύκος χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Θα μπορούσε να πάρει κάποιος το σουτ νωρίτερα από τους γηπεδούχους. Ο Αποστολόπουλος φτάνει μέχρι το τέλος και το 63-33. Στρογγυλοποιείται ξανά η διαφορά στους 30 πόντους. 3-25 ακόμα για την λήξη. Πιέζει ψηλά ο Καναβάρος, θέλει να περάσει ο Ζιγούρης. Περνάει, θα βάλει και το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ μετά από αυτή την αρκετά δύσκολη προσπάθεια.
ο Ζιγούρης πήρε το μέγιστο, έφερε το σκορ στο 65-33. Είναι τώρα στημένο στην γραμμή των βολών. Εκτελεί αστοχή στην συμπληρωματική βολή. Αποστολόπουλος το πήρε, δεν το έβαλε. Το Χατζη Μιχάλη στο rebound. Βασιλιακός. Χατζη Μιχάλη. Θέλει να περάσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 67-33. Χρυσάφης. Κοπανίτσας για 3. Δεν θα βρει στόχο. 2,5 λεπτά ακόμα στην αναμέτρηση. Βασιλιακός παίζει με τον Λίκο, γυρίζει και ενός χάνει την ισορροπία του. Πρέπει να βρει και στο πόδι του Κοπανίτσα. Έχουμε βήματα. Μπορείς επιστρέφει στο παρκέ, πήρε την θέση του Χατζη Μιχάλη. Καναβάρος. Πολύ ωραία η πάσα του, δεν την εκμεταλλεύεται ωστόσο ο Χρυσάφης. Μπάλα ξανά στα χέρια του Καναβάρου, έχει χώρο εκείνο στην κορυφή, αστοχή στο τρίποντο. Και μπάλα στα χέρια του Ασημακόπουλου. Εκτελεί αμέσως ο Προσφυλιακός. Ο Ασημακόπουλος είναι εκεί για το επιθετικό rebound, θα πείσει και την μπάλα στο καλάθι. 69-33. 1,5 λεπτό ακόμα διαδικαστικού χαρακτήρα. Καθώς οι Κασανικ Μπιρς δεν μου καταφέρει να εξασφαλίσουν την νίκη τους. Χρυσάφης στα 9 δευτερόλεπτα. Κοπανίτσας βλέπει εκεί τον διάδρομο από τα δεξιά. Καλάθι και φάουλ. 69-55. Άστοχος στην συμπληρωματική βολή. Δεν αλλάζει το 69-55 και σιγά σιγά φτάνουμε και στο τελευταίο λεπτό. Μπαίνουμε στην τελική αιστεία του παιχνιδιού. Ασημακόπουλος φτάνει μέχρι μέσα. Δεύτερη ευκαιρία μέσα. 71-55. Αποστολόπουλος. Νίτσας δεν μπορεί να υποδεχτεί την μπάλα. Προσιλιακός έρχεται από πίσω, ακολούθησε τη φάση του Χατζη Μιχάλη. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 73-55. 26 δευτερόλεπτα ακόμα. Χρυσάφης. Θα γίνει τάπα από τον Λίκο, η κατοχή παραμένει στο Green Rose. Ένα μακρινό τρίποδο τώρα από τον Κοπανίτσα, ένα άστοχο και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του παιχνιδιού. Οι Κασόνικ Μπιρς να πανηγυρίζουν μια άνετη νίκη κόντρα στο Green Road και έτσι ξεκινάνε με το δεξί της υποχρέωσης του στη Summer Development League. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, Κασόνικ Μπιρς, Green Road, 73-35.